θέλω λίγο να μου πείτε για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, την άποψή σας. Πρώτα ο Ανδρέας. Νομίζω ότι είναι δύο εισάξεις ομάδες. Έχουν την ίδια φιλοσοφία. Έτσι. Νομίζω ότι θα κριθεί στο γκολ, γιατί είναι σφιχτές, έχουν σφιχτές άμυνες. Πιο ευάλωτος ο ΠΑΟΚ, γιατί μην ξεχνάμε και στο πρωτάθλημα είχε θέμα. Τώρα, αν αυτό το σύστημα, όπως λέει, με 3-5-2 του βγει, γιατί το βγήκε, νομίζω ότι να γίνει ένα καλό ποδόσφαιρο, να χαρεί ο κόσμος από την τηλεόραση, γιατί πλέον δεν υπάρχουν φύλαθλοι, και να κερδίσει το ποδόσφαιρο και ο καλύτερος. Κωστή. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καλή φόρμα, δηλαδή τελειώνει με καλή φόρμα. Και αν εξαιρέσω το Μάνταλο που δεν ακουμπάει την μπάλα, ο Λιβέιρα, ο Λιβάγια, ακόμα και ο Πιτσιρικάς που παίζει στη θέση, ο Αλμπάνης. Βλέπω ότι εκεί που είχε προβλήματα στα αμυντικά χαφ, ο Σιμόες κάνει, σαν είναι έφηβος, έχει κάνει μια καινούργια καριέρα με τον Κρίφτης. Εντάξει, τα center back που λέγαμε η ΑΕΚ έχει προβλήματα, οικονόμου, όπως το λένε ο Σβάρνας, ο Τσιγκρίσκι Γέρος, όχι μόνο πάνε καλά, βάζουν και γκολ. Ο Τσιγκρίσκι με τον Σβάρνα τα τελευταία δύο μάτς κάνανε 3 γκολ. Σωστά. Συνολικά. Είναι σε καλό φεγγάρι η ΑΕΚ. Τι βλέπεις? Έχει ένα κακό όμως. Πάει για ένα αποτέλεσμα, ενώ ο ΠΑΟΚ πάει για δύο. Αν είναι έξυπνος ο ΠΑΟΚ, μπορεί στον χώρο να δημιουργήσει ζημίες. Είναι, αν το μάτς ήταν ένας τελικός, θα έλεγα λίγο την ΑΕΚ επάνω. Τώρα λέω τον ΠΑΟΚ επάνω, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει για δύο αποτελέσματα, με όσες προϋποθέσεις μπορούν να δημιουργηθούν ένα παιχνίδι, και η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει το 3-5-2, πρέπει να ξεκινήσει αλλιώς. Είναι αναγκασμένη να παράξει από την αρχή. Έτσι ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσουν οι δύο ομάδες.